Αμήνονται βεβαίως με μια ζώνη προσαρμογής η οποία δημιουργεί δυσκολίες στους παίκτες του Ολυμπιακού και συγχρόνως προστατεύει αυτούς τους ίδιους τους Ρώσους, δηλαδή από τα φάουλ. Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να προκύψει, τουλάχιστον μέχρι σε ένα σημείο, με αυτή την Λιμιάτης που πήρε τη θέση του Τόμιτς. Τζόνσον κλείνεται, επιμένει έξω στον Λιμιάτη. Αυτός υποπίεση στο σουτ. Rebound από τον Έντι Τζόνσον που έφεσε την μπάλα ο Φασίλα. Goal foul από τον Αμερικανό. 12-21 και μία βολή για τον Έντι Τζόνσον. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ για την ΤΣΣΚΑ και το πρώτο σαν τη φάση. Τζόνσον. Υποπίεση για τρεις. Θα βρει το στόχο. 17-21 με 10 πόντους του Έντι Τζόνσον και το πρώτο του Τζόνσον. Ξανά Τόμιτς και πάντα οι Ρώσοι σε ζώνη. Εδώ που τα λέμε αναγκαστικά έχουν βρει το φάρμακο του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε τι έπαθε ο Ολυμπιακός. Εδώ μέσα στο ίδιο απέναντι στην ζώνη της Λιμός. Όμως τώρα ο Τζόνσον απαντάει με ένα τρίπο. Τόμιτς στο κατέβασμα της μπάλας για τον Νάκητς. Τζόνσον. Ξανά Τόμιτς, ο playmaker του Ολυμπιακού για τον Βολκόφ. Και ο Έντι Τζόνσον για τρεις. 33-28 Ολυμπιακός και φεύγει με 5 με τον Έντι Τζόνσον. Των φιλάθλων προς τους παίκτες της ρωσικής ομάδας. Τάρλατς. 47-49-40. Διαφορά και πεις ο Ρώσος. Τάρλατς. 3-1 τώρα στην αντεπίθεση. Και ο Τζόνσον εύκολα 60-43. Ο κόσμος χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού. Αλλά θα πρέπει να επαναλάβω ότι εδώ και ώρα η μάχη είναι άνηση, καθώς ο Λιμιάτης κλέβει. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού και πάλι στην αντεπίθεση. 62-45.